Δεν υπάρχει περιθώριο αστοχίας, διαμηνύουν σε όλους τους τόνους φορείς και εκπρόσωποι αγροτών όσον αφορά στο φετινό πρόγραμμα δακοκτονίας σε μια κρίσιμη περίοδο για τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης. Περιφέρεια και φορείς ενώνουν δυνάμεις στη μάχη κατά του δάκου με υπηρεσίες, παγιδοθέτες και συνεργεία να λαμβάνουν οδηγίες για τη σωστή εκτέλεση του προγράμματος. Φέτος είναι, πιστεύω, μια πολύ κρίσιμη χρονιά. Δεν μπορεί να χαθεί άλλη χρονιά για το εξαιρετικό παρθένο ελάδο της Κρήτης. Η Ένωση Ηρακλείου θα συνδράμει με όλες τις δυνάμεις, προσφέροντας ένα αρκετά μεγάλο νούμερο γεωπόνων στην περιφέρεια που θα τις χρησιμοποιήσει όπως θέλει η περιφέρεια για να πάει καλά η δακοκτονία. Πιστεύω να συνεργαστούμε όλοι μαζί, φορείς, ιδρύματα, περιφέρεια, δήμοι, οργανώσεις, ενώσεις. Θα έχουμε επιτέλους το επιθυμητό αποτέλεσμα για να ξαναβρει το λάδι, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο της Κρήτης, στον δρόμο του. Φέτος πρέπει να δώσουμε προσοχή όλοι μας, από τον ετεροεπαγγελματία αγρότη μέχρι και το μικρό παραγωγό, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια σωστή διαδικασία και να βοηθήσουμε και τους εργολάβους και το Υπουργείο και την Περιφέρεια Κρήτης για να υλοποιήσουμε σωστά το έργο. Παγιδοθέτες έχουμε και στα 17 τμήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Εργολάβους για ψεκασμούς έχουμε στα 34 από τα 37. Για τα υπόλοιπα τρία ήδη είναι ο διαγωνισμός στον αέρα και ευελπιστούμε μέχρι τέλος Μαΐου να έχουμε προσωρινούς αναδόχους και στα τρία τμήματα. Άρα λοιπόν από τέλη Μαΐου θα είμαστε έτοιμοι και για ψεκασμούς. Την ίδια ώρα, οι υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών και η όψιμη χρονιά δυσκολεύουν την επιβίωση του δάκου και κατ' επέκταση την αύξηση του πληθυσμού, δίνοντας παράταση στην έναρξη των ψεκασμών. Καταρχήν, η όψιμη χρονιά μας επηρεάζει θετικά. Οι υψηλές θερμοκρασίες που είναι στο νησί μας τις τελευταίες μέρες είναι πάρα πολύ καλές, δεν ευνοούν το έντομο να υπάρξει πτήση, επομένως οι πρώτες γενιές θα πάνε παραπίσω. Υπάρχει ένα κονδύλι περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ που είναι παραπάνω από τα προηγούμενα χρόνια, επομένως αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Η τεχνολογία έχει σημαντικό ρόλο φέτος στην καταπολέμηση του δάκου, καθώς εκατοντάδες συσκευές GPS θα καταγράφουν τους ψεκασμούς σε πραγματικό χρόνο. Θα προμηθευτούμε με 600 GPS για όλη την περιφέρεια Κρήτης, που θα έχουμε τη δυνατότητα να καταγράφουμε σε ζωντανό χρόνο τις πορείες των εργολάβων και των ψεκασμών. Καλούμε όλους τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων να πάρουν θέση και να εποπτεύουν όλους τους εργολάβους στο χωριό τους όταν είναι οι μέρες των ψεκασμών, για να γίνεται μια σωστή δακοκτονία και όπου χρειαστεί να βοηθάνε και τον εργολάβο με τη δικιά τους εμπειρία, γιατί όπως ξέρει ο κάθε πρόεδρος της τοπικής κοινότητας το χωριό του, δεν το μπορεί να το ξέρει ούτε ο εργολάβος αλλά ούτε και οι γεωπόνοι.